Από τη χθεσινή διαδικασία περιμένουμε δικαίωση των καταναλωτών για την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβάλει για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και παράλληλα ζητάμε να μην κόβεται το ρεύμα και μονομερώς οι εταιρείες να μην αλλάζουν το συμβόλαιο. Αυτά είναι τα ζητήματα που βάλαμε στο δικαστήριο, αυτά εξετάστηκαν την πολύ ωραία διαδικασία. Αναμένουμε την απόφαση σε 3-4 μήνες και μέχρι τότε δεν θα έχει το δικαίωμα η ΔΕΗ να δίνει εντολή διακοπής ρεύματος στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως ίσχυε και από την πρώτη διαδικασία 1η Ιουνίου του 2022. Αν και δεν τηρήθηκε βέβαια την πρώτη φορά και στην πρώτη απόφαση, εμείς έτσι. Εμείς καταγγείλαμε ότι όντως δεν τηρήθηκαν οι αποφάσεις του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Είναι θέμα αυτών οι οποίοι ηγούνται του ΔΔΕ και της ΔΕΗ να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να γράφουν στα παλιά των υποδημάτων τους αποφάσεις δικαστηρίων. Δεν είναι λογικό και σωστό κάθε φορά που γίνεται μία διακοπή ρεύματος να επικοινωνούν με το ΙΝΚΑ και να συνδράμει το ΙΝΚΑ στην επανασύνδεση του ρεύματος σε ανθρώπους υπερήλικες ή τέλος πάντων σε ανθρώπους που είναι μέσα στην, σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προστατεύονται από την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε μία μέρα ολόκληρη για επανασύνδεση ρεύματος. Μα κύριε Λεκουρίτη, να ρωτήσω, γιατί έχω και τις απορίες μου και ξέρετε, συγκεντρώνω και τις απορίες μιλώντας με τον κόσμο. Από την μία, αυτό που λέτε εσείς, εμείς αναμένουμε ότι θα δικαιωθούμε, ελπίζουμε ότι θα δικαιωθούμε, περιμένουμε μια απόφαση σε 3-4 μήνες. Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μιλάμε για πιλωτική αλλά για οριστική δίκη, έτσι. Σαφέστατα, τελείωσε η πιλωτική δίκη. Δεν υπάρχει πιλωτική δίκη. Μας επανέφερε ο Άριος Πάγος στον φυσικό δικαστή όπως ζητούσαμε και βεβαίως όπως είναι λογικό να ακολουθηθεί μια ακροαγματική ωραία διαδικασία. Ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Λέει ο κόσμος, μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι και να έχουμε την απόφαση, την έκδοση της απόφασης, να καθαρογραφεί και όλα τα υπόλοιπα, όπως είπατε πριν από λίγο, δεν θα γίνονται διακοπές. Αυτό έρχεται και κουμπώνει πάνω σε εκείνο το οποίο λέει η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά, η πολιτεία από τη δική της την πλευρά περί κατάργησης ρήτρας αναπροσαρμογής, έτσι όπως πέρασε και από τη Βουλή από την 1η του Αυγουστού. Έρχεται το ένα ενισχυτικό στο άλλο. Κυρία Δουργεράκη, η κυβέρνηση να σταματήσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, να σταματήσει να εξαπατά τους Έλληνες πολίτες με δήθεν αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, με δήθεν ότι η Ελλάδα έχει τη φτηνότερη κιλοβατόρα ανά την Ευρώπη, με δήθεν ότι ακολουθεί εισοδηματική και επιδοματική πολιτική που δεν ακολουθούν τα άλλα κράτη, με δήθεν ότι εμείς έχουμε κοινωνικό προφίλ ως κυβέρνηση και βοηθάμε αφού παίρνουμε ένα χιλιάρικο και δίνουμε 100, δηλαδή μας δίνουν πίσω τα δικά μας τα λεφτά, έστω και το κατοστάρικο, και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λένε περί αναστολής ρήτρας αναπροσαρμογής, τι θα συμβεί, θα ενσωματωθεί η τιμή της ρήτρας αναπροσαρμογής μέσα στην κιλοβατόρα και σήμερα που πληρώνει κάποιος την κιλοβατόρα 0,24-45 που έχει η ΔΕΗ με σταθερά τιμολόγια, θα το πληρώσει 0,50, 0,80 και ούτω καθεξής. Δηλαδή, η ακρίβεια της ρήτρας αναπροσαρμογής θα ενσωματωθεί μέσα στους λογαριασμούς της κιλοβατόρας. Από εκεί και πέρα, όταν λέει η κυβέρνηση ότι ξέρετε, εμείς θα επιδοτούμε το 85% της κατανάλωσης, τι σημαίνει η κυρία Δουλγεράκη? Σημαίνει ότι αν θα σας έρθει ένας λογαριασμός 100 ευρώ στο σπίτι, ηλεκτρικό ρεύμα, εσείς θα πληρώσετε μόνο 15 ευρώ. Ξέρω θα πληρώσετε το λογαριασμό μόνο 15 ευρώ. Ξέρω εγώ. Γιατί έτσι λέει? Εάν δείτε εσείς λοιπόν να πληρώσετε στο λογαριασμό ρεύματος στα 100 ευρώ, τα 15 ευρώ θα τα πληρώνει ο καταναλωτής, τότε από εκεί και πέρα
να βγω και να ζητήσω όχι ένα συγγνώμη, 150.000 συγγνώμη. Μα τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Κρέκας και προχθές, έτσι δεν είναι? Γιατί να μην τον πιστέψει ο κύριε Λεχωρίτη? Μα ο κύριος Κρέκας λέει συνέχεια ψέματα. Ο κύριος Κρέκας είναι ένας κοινός ψεύτης. Τώρα βαριά είναι αυτά που λέτε. Κοινός ψεύτης, λέει ψέματα κλπ. Είναι βαριά αυτά τα οποία λέτε. Μα είναι αλήθεια όμως. Ψέματα. Να σας πω για την αλήθεια. Να σας πω γιατί όταν καεί το χυλόφι σας και το γιαούρτι. Να σας πω κάτι. Εσείς σαν Νίκα, με αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής ως ένωση καταναλωτών, μπορεί και έχοντας το θάρρος της δικής σας της γνώμης και του λόγου και δημόσιος είναι ο λόγος σας και καταγγελτικός ο λόγος σας, να το πείτε όλο αυτό, ότι εντάξει, όπως την πρώτη φορά κάνατε καταγγελίες και λέγατε, ξέρετε, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η απόφαση του δικαστηρίου περί μη διακοπής του ρεύματος, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, εν τούτης οι παρόχοι πήγαιναν, προχωρούσαν σε αυτή την διαδικασία και το είπατε πριν από τώρα. Τώρα λέτε και τα υπόλοιπα. Εγώ ως καταναλωτής λέω πάρα πολύ απλά και θέλω να καταλάβετε το συλλογισμό μου, κύριε Λεχωρίτη. Γιατί να μην περιμένω να δω αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σκρέκας, αν όντως είναι αυτό, και απλά να πάρω, επειδή, ας πούμε... Επειδή κυρία Δουλγεράκη, βλέπω τώρα σε ένα κανάλι του κύριου Σκρέκα να λέει ότι αν ένας λογαριασμός ερχόταν 1.000 ευρώ, τώρα θα πληρώσει ο καταναλωτής 450 ευρώ. Σημειώστε το, τι θα πληρώσει ο καταναλωτής. Άρα, πάλι με την εφαρμογή του νόμου που ψηφίσαμε, την εφαρμογή της τροπολογίας, δεν έχουμε 85%, έχουμε 55%. Ανερούν. Τον ίδιο που τον εαυτό. Βάσει αυτό δεν που λέει δηλαδή τώρα εβδομάδα, τα 1.450, μάλιστα. Λοιπόν, δεν πέρασε μία εβδομάδα και ανερούν τον ίδιο τους τον εαυτό, την ίδια την τροπολογία. Μιλάγανε για 85% και τώρα πάμε στο 55%. Αύριο, ξέρετε τι θα μας πούνε? Α, οι συνθήκες του πολέμου δεν το επέτρεψαν και θα έχουμε 25%. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει το προηγούμενο. Τι έλεγε ο κύριος Κρέκας τον Νοέμβριο του 2021? Η επιβάρηση στους λογαριασμούς δεν θα είναι πάνω από 1 με 2 ευρώ. Είδατε πουθενά εσείς λογαριασμό 1 με 2 ευρώ? Μάλιστα. Αν ήταν 1 με 2 ευρώ, δεν θα κάναμε ούτε συλλογικές αγωγές, ούτε θα βγάζαμε τη φωνή μας και την αγωνία μας στα ραδιόφωνα και στην τηλεοράση. Λέτε λοιπόν, κύριε Λεχωρίτη, το εξής. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα δικαιωθούμε από το δικαστήριο, ότι αυτά τα οποία θα αποφασιστούν αυτή τη φορά, από τη στιγμή που μιλάμε για οριστική δίκη, ότι θα είναι προς όφελος των καταναλωτών. Γνωρίζουμε... Αυτό αναμένουμε. Αναμένουμε, ναι, σαφέστατα. Ευελπιστούμε. Δικαστήριο, αυτό δικαστήριο είναι, από εκεί και πέρα θα αποφασίσει βάζοντας μα κάτω. Αυτό είπαμε, ότι ευελπιστείτε, ότι ελπίζετε ότι θα δικαιωθείτε. Αυτά τα οποία θέσατε στην αρχή είναι, μεταξύ άλλων, και να μην γίνεται η διακοπή ρεύματος, που αυτό συνεχίζει να είναι σε ισχύ, έτσι δεν είναι? Είναι το ένα κρατούμενο. Και το άλλο το οποίο ζητάτε είναι να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής οριζόντια και για όλους τους καταναλωτές, να φανταστώ. Ακριβώς. Και όχι μόνο για τους εκείνους που έχουν προσφύγει. Να ρωτήσω το εξής, τι σας κάνει να ευελπιστείτε ότι, ξέρετε, θα γίνει αυτό και θα υπάρξει, άσχετα με την απόφαση του δικαστηρίου, ότι θα υπάρξει και πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να επιστραφούν τα χρήματα της ρήτρας αναπροσαρμογής στους καταναλωτές? Κυρία Δουργεράκη, δεν πιστεύουμε την κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Τράγκη είπε ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών και το έχει πράξει δύο φορές. Στην Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών, ενώ πριν έλεγε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Και από τη γενική κατακραυγή του κόσμου τότε ανακάλυψε ότι τελικά υπάρχουν υπερκέρδη. Έχουν περάσει 3 μήνες από την εξαγγελία και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε πρόκειται να γίνει τίποτα. Διότι στο τέλος θα βγάλουν 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 3 το λαδόξιδο, όσο κάνει. Και από την άλλη πλευρά, όταν εμείς βάλαμε θέματα στο δικαστήριο, και ένα από τα σοβαρότερα θέματα, τα οποία δεν απάντησε η μάρτυρας της ΔΕΗ,
όταν είπε ο δικηγόρος από την πλευρά των οργανώσεων καταναλωτών, πώς μπορεί ένας καταναλωτής να ξέρει αυτόν τον μαθηματικό τύπο που βάζεται μέσα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, και έλεγε και γέλασε όλο το ακροατήριο, πραγματικά ήταν μια παραστατική απόδειξη ότι αυτά που μας λέτε είναι ψέματα και κοροϊδίες. Ακόμα λέει και μαθηματικός να είσαι, δεν ξέρεις πώς βγαίνει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή, τι έλεγε, χ, συν σι, πλην νι, συν σπλάς, μείον σπλάς, συν ωμέγα, πλην κάπα, συν δέλτα. Στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι ίσον ρήτρα αναπροσαρμογής. Πώς είναι δυνατόν ο καταναλωτής να κατανοήσει πώς βγαίνει αυτή η έρμη η ρήτρα αναπροσαρμογής? Και όταν ρωτήσαμε τη μάρτυρα, είναι εύκολο αυτό να κατανοηθεί, και λέει βεβαίως πάρα πολύ εύκολο. Διάνοια δηλαδή, Εντάξει λοιπόν, αν ένας παππούς ή μια γιαγιά ή ένας ακόμα και νέος άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει μια μαθηματική εξίσωση ενός μαθηματικού τύπου που ούτε ο καθηγητής πανεπιστημίου δεν το κατανοεί, τότε τι να πούμε, είμαστε όλοι διάνοιες στην Ελλάδα και κακώς διαμαρτυρόμαστε για τις χρεώσεις της ρήτρας αναπροσαρμογής. Έλεος πια. Φτάνει πια με την κοροϊδία. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, κύριε Λιχουρίτη, το τελευταίο που το ξαναρωτά ο κύριος Γιάννης και λέει το εξής. Είναι σίγουρο αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, δηλαδή είναι σε ισχύ απόφαση, δεν κόβεται ρεύμα από σπίτι μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου? Είναι σε ισχύ απόφαση από τις 2 Ιουνίου του 2022. Δεν έγινε καμία μία τίποτα παρεπάρα, απλά επεκτείνεται μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Ωραία. Που είχαμε αυτό εμείς ως ΙΝΚΑ ζητήσει και προβλέψει. Ωραία. Δηλαδή, γιατί το είχαμε πει να ζητηθεί η προστασία του δικαστηρίου, για να μην έρχονται και λένε, α, ξέρετε, πάμε σε μία αναβολή, σε δεύτερη αναβολή, και στο τέλος θα περνούσε ένας χρόνος και δεν θα είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Ωραία. Για να κόψουμε λοιπόν αυτοβήχα των αναβολών, τι κάναμε, ζητήσαμε να προστατεύεται ο κόσμος, οι ευάλωτα κοινωνικές ομάδες, μέχρι την οριστική απόφαση. Η απόφαση σε ισχύ ανανεώθηκε από 2 Ιουνίου 2022. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιχουρίτη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.